Το 0-0 του Αλκαζάρ αποτελεί την πρώτη ισοπαλία στην 18χρονη ιστορία των αγώνων της Λάρισας με την ΑΕΚ στην έδρα της πρώτης και την πρώτη φετινή βαθμολογική απώλεια των πρωταθλητών. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο ανάμεσα σε δύο ομάδες που πάλεψαν, χάνοντας ευκαιρίες για να πάρει ή η μία ή η άλλη τους τρεις βαθμούς της νίκης. Αποτέλεσμα 0-0 είναι δίκαιο. Καν ήταν και μία ομάδα και άλλη κοντά, όπως είπα, όποιο έβαλε πρώτο γκολ. Ήταν πολύ δύσκολο αγώνα, άκηνη καλή ομάδα και η Λάρισα. Είναι χαρακτηριστικό ήταν τα σκληρά φάουλ, σε ορισμένα από τα οποία ο κύριος Καραπατάς ήταν ανεκτικός. Και τα πολλά νεύρα των παιχτών με αποκορύφωμα το 14ο λεπτό, οπότε και απειλήθηκε σοβαρό επεισόδιο. Πολύ δυνατό παιχνίδι, βεβαίως ήταν στιγμή που παίχτες χάσαν λιγάκι ψυχραιμία και ήταν επεισόδια, αλλά πιστεύω με δέρβι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Στο 20ο λεπτό οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καραγιάννη πάνω στον Στόικα. Μια φάση στην οποία το replay καλείται να δώσει απάντηση αν η ενέργεια του αμυντικού της πρωταθλήτριας ήταν ή όχι αντικανονική. Ο κύριος Καραπατάς πάντως άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η φάση δεν είναι σε καμιά περίπτωση πέναλτι, γιατί εγώ με το Στόικα απλά κοντραριστήκαμε πάνω ψηλά, εγώ πόδια δεν το βρήκα καθόλου. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να γίνει ιδιαίτερα απειλητική για τη Λάρισα, που στο πρώτο ημίχρονο αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο. Η καλύτερη ευκαιρία των κυτρινόμαυρων έγινε στο 17, όταν η σέντρα του Αγορογιάννη δεν αξιοποιήθηκε από τον Δημητριάδη. 11 λεπτά αργότερα, ο Παπαντονίου λίγο έλειψε να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του. Και μετά το 35 και την αναγκαστική αλλαγή του τραυματία Αγορογιάννη από τον Κοπιτσί, οι γηπεδούχοι αποφάσισαν να φανούν στο παιχνίδι. Στο 38, ο Ίζα δεν εκμεταλλεύτηκε την ωραία ενέργεια του Μήλος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Και 3 λεπτά αργότερα, ο Τσουκάλης δημιούργησε, αποφεύγοντας ωραία τον Βλάχο, αλλά και έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι του Ματζίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μιχάλης Βλάχος αναδείχθηκε παρά την εξαιρετική του απόδοση σε μοιραίο παίχτη της ομάδας του. Καταρχήν, στο 50, μετά από θαυμάσια ατομική του ενέργεια, άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα, αλλά τέτα τέτ με τον Μιχαήλ έχασε την ισορροπία του και αστόχησε. Στο 60 ήταν η σειρά του Κοπιτσί να αναστατώσει από τα δεξιά την άμυνα της Λάρισας. Αλλά και αυτή τη φορά ο Βλάχος που είχε προβληθεί σούταρε πάνω στον λαρισινό τραματοφύλακα, που του στέρισε τη χαρά να γίνει ο ήρωας του αγώνα. Στεναχωρημένος είμαι επειδή χάσαμε τους βαθμούς. Τίποτα άλλο. Ευκαιρίες έρχονται είναι για να σκοράρεις ή να χάνεις τα γκολ. Το μένα τυχαία να το χάσω. Θα έχουμε συνέχεια να είμαι πιο τυχερός. Η Μίτσεκ δήλωσε τη δυσαρέσκειά του για τη μέτρια απόδοση του Βασίλη Δημητριάδη, βάζοντας τον αγώνα τον Σλίσκοβιτς, που ωστόσο δεν βοήθησε στην επίλυση της επιθετικής ανεπάρκειας της ομάδας του. Στα 22 τελευταία λεπτά, οι παίχτες της Λάρισας πήραν τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς ωστόσο και να ικανοποιήσουν σε αυτό το διάστημα τον Γιάτσεκ Μοφ, που αξίζει να σημειωθεί ότι παρακολούθησε όρθιος ολόκληρο το παιχνίδι.